Βολέ προ όλε τι κατευθύνσει εξαπέλυσε ο επικεφαλή τη Λαϊκή Ισπήρωση Οριστιάδα Σταμά τη Γκατζίδη αναφορικά με τα κανάλια και τα ρέματα που δεν έχουν καθαριστεί στον πύργο και στην Σαγίνη Οριστιάδα. Ο κ. Γκατζίδη επιρρύπτει ευθύνε στην Δημοτική Αρχή τη Οριστιάδα, στην Περιφέρεια αλλά και στην Κυβέρνηση. Με μια έντονη βροχόπτωση, οι οικισμοί τη Σαγίνη και του πύργου ξαναπλημμύρισαν σπίτια, έγιναν ζημιέ αρκετέ και φυσικά πλημμύρισαν και χωράφια. Ένα πρόβλημα που παραλαμβάνεται δύο-τρει φορέ το χρόνο. Δεν μα φταίνε τα καιρικά φαινόμενα, αλλά φταίμε εμεί για αυτά που δεν κάναμε μέχρι τώρα. Και όταν λέω εμεί, φταίει η κυβέρνηση, φταίει η περιφέρεια, φταίνει η Δήμη. Ε, αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το πρόβλημα, Τα νερά από την ευρύτερη περιοχή τη Λεπτή και του Πύργου δεν βρίσκουν διέξοδο από ροή προ τον Εύρο γιατί τα κανάλια δεν έχουν να καθαριστούν 10 χρόνια, γιατί το αντλιοστάσιο ή πολυτουργεί από τις τέσσερις μηχανές δουλεύει μόνο υπολειτουργεί εμείς λέμε ότι υπάρχουν τέσσερι πρώτα, πρώτα στην κυβέρνηση που πρέπει επιτέλους να χρηματοδοτήσει μια γενναία παρέμβαση σε αυτή την περιοχή για να σωθεί ο κόσμο. Αναφερόμενο στην αρμόδια υπηρεσία τη Περιφέρεια που έχει την υποχρέωση να καθαρίζει τα κανάλια και τα ρέματα, την χαρακτηρίζει ω υποδιάλυση, αφήνοντα εχμέ και προ την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Έχουν να καθαριστούν ε, χρόνια, δεκαετίες, Με αποτέλεσμα το νερό όχι μόνο να τρέχει, αλλά να εμποδίζεται, να σταματάει και να γυρίζει πίσω και να πλημμυρίζει τα σπίτια. Ευθύνε λοιπόν στην κυβέρνηση ποτέ, ενώ το γνωρίζουν όλοι το πρόβλημα, ποτέ δεν χρηματοδότησε για να γίνει μια σοβαρή παρέμβαση για να σωθεί ο κόσμο εκεί. Οι ευθύνε υπάρχουν και στην περιφέρεια. Α μα απαντήσει λοιπόν η περιφέρεια. Γιατί είναι υποδιάλυση η αρμόδια υπηρεσία έδιε e -E, που διαχειρίζεται τα ύδατα. Γιατί δεν χρηματοδότησε ποτέ ένα σοβαρό έργο. Γιατί δεν καθαρίστηκαν τα κανάλια. Ο κόσμο έχει απόλυτο δίκιο που φωνάζει. Εμεί αξιολογούμε το θέμα. Και φυσικά δεν φταίει μόνο η σημερινή περιφερειακή αρχή αλλά και η προηγούμενη με τον κύριο Γιανακίδη, γιατί το πρόβλημα είναι διαχρονικό, δεν είναι το ρινό. Το ΚΚΕ πάντως έχει ήδη καταθέσει σχετική ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό έτσι ώστε να πάρθουν άμεσα αποφάσεις και να διατεθούν τα κονδύλια μέχρι να εξασφαλιστούν τα αυτονόητα. Φυσικά ευθύνε υπάρχουν και στους Δήμους που δεν διεκδίκησαν πιο δυναμικά μια οριστική λύση του προβλήματος. Εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση και σαν ΚΚΕ επειδή αξιολογούμε ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα, σύντομα θα ξανά έχουμε πλημμύρες. Σύντομα. Μακάρι να μην έχουμε, αλλά όπως βλέπω τα πράγματα... Ε, ήδη σε συνεννόηση με την κοινοβουλευτική ομάδα καταθέσαμε ερώτηση στον Υπουργό και τον φέρνουμε και αυτόν πρώτων ευθυνών να πάρει θέση, να δώσει μια χρηματοδότηση, να ξεκινήσει μια μεγάλη παρέμβαση εκεί για να σωθεί ο τόπο.